Γκρέι εκτελεί, μπλοκάρει ο Κοτάρ. Hello, I'm Dominic and I hope we will make good time and good things together. Ο Ντομινίκ Κοτάρσκι κράτησε την υπόσχεσή του, δείχνοντας από την πρώτη στιγμή αποφασισμένος να σηκώσει το βάρος των ευθυνών της θέσης του σε μία από τις πιο κομβικές μεταγραφές σε ένα καλοκαίρι αναδόμησης για τον ΠΑΟΚ. Ο Κροάτης, που είχε αναγκάσει τον Άγιαξ να επενδύσει στις αρετές του, αποτελεί έναν σύγχρονο πορτιέρε με εξαιρετικό χειρισμό της μπάλας που βοηθά στην προώθηση του παιχνιδιού από πίσω. Όταν χρειαστεί, όπως το σουτ του Μανού Γκαρθία στο ντέρμπι με τον Άρη, ο 22χρονος γκολκίπερ δείχνει τα εξαιρετικά ριφλέξ του. Να την βρίσκει ο Κοτάρσκι και την πετάει σε κόρνερ. Μάλιστα, σε όσους αμφέβαλαν αν μπορεί λόγω του νεαρού της ηλικίας του να ανταποκριθεί στην πίεση των υψηλών απαιτήσεων του ΠΑΟΚ, ο Κοτάρσκι απάντησε ακοφαντικά, δείχνοντας προσωπικότητα και ψυχραιμία, σταματώντας από τα 11 βήματα τον Γκρέι. Η επέμβαση από τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ λέει όχι στον Γκρέι. Μπλοκάρει την μπάλα και το παιχνίδι παραμένει στο 0-0. I think we really give like everything from our sides and I think we give 100% for fight. Αν υπάρχει ένας τερματοφύλακας που μπορεί να πανηγυρίζει ότι έχει πετύχει σε απόλυτο βαθμό τον στόχο του έως τώρα, αυτός είναι ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο μοναδικός που έχει κρατήσει το 0 μετά από 3 αγωνιστικές της Super League. Υπέροχη επέμβαση του Μπρινιόλι. Σημαντικό είναι που δεν δεχτήκαμε το γκολ και αυτό πολύ περισσότερα οφείλεται σε... θα έλεγα ότι οι παίκτες μου προσπαθούν πάρα πολύ στο αγωνιστικό χώρο. Στην πρεμιέρα, ο Ιταλός αποτέλεσε τον φύλακα άγγελο στο κακό διάστημα της ομάδας του Γιωβάνοβιτς, σταματώντας με καθοριστική επέμβαση τον Μάτζι. Απέναντι από τον Μπρινιόλι, καταπληκτική επέμβαση! Ο Ιταλός που είχε κερδίσει από πέρσι την εμπιστοσύνη του προπονητή του, συνεχίζει να αποτελεί εγγύηση για τα πράσινα μετόπισθεν, ακόμα και αν το τριφύλι αναγκάστηκε να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες στο κέντρο της άμυνας. Η απόκρουση της τρίτης αγωνιστικής έφερε τη σφραγίδα του Τόμας Βάτσλικ. Ο Τσέχος, ενώ είχε χάσει αρχικά τη φάση, έκανε μια εξαιρετικά δύσκολη επέμβαση στην κεφαλιά του Μάτζι και διατήρησε το προβάδισμα του Ολυμπιακού. Και ο Βάτσλικ θα σώσει. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ιωνικό. Ο 33χρονος τερματοφύλακας είναι από την αρχή της σεζόν ο πιο αξιόπιστος σε απόδοση παίκτη των Ερυθρολεύκων και αποτέλεσε τον βασικό παράγοντα πρόκρισης του Πειραϊκού Συλλόγου στους ομίλους του Europa League, όντας καθοριστικός στις διαδικασίες των πέναλτι με την Σλόβαν Μπρατισλάβα στη Σλοβακία και τον Απόλλωνα Λεμεσού. In front of the fifth one, I was like, okay, now is the time finally to save one, to give the chance guy to win the game. And yeah, I'm happy we passed. Oh! Έπιασε τρία πέναλτι! Έπιασε τρία πέναλτι! Αποθέωση για τον Τσέχο! Ο Κάρλος Κορμπεράν, που προσπαθεί να μοντάρει τον νέο Ολυμπιακό, γνωρίζει ότι κάτω από την εστία έχει μία σταθερά.